Κοίτα να δεις τώρα τι θα σου πω. Γενικά σε όλες τις γυναίκες μιλώ. Όταν έχετε κι εσείς μαστόρια, σας παίρνει χαμπάρ όλο το χωριό. Γιατί μας παίρνει. Θα σβηστώ σου μη, βρεις θα αλλάξω μη, ένα πλακάκι που έσπασε θα το πειράσω μη. Γιατί είμαστε όλοι μία στα νεύρα, γιατί είναι ανακατουμένο το σπίτι. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά όποιος έχει μαστόρια, τρώεται με τα ρούχα, ειδικά οι άντρες. Άσε, δεν το συζητώ μα τις πεις αφνούς να σε φτιάσεις μια δουλειά που σε βγάζει μπεις, άλλο εκείνο. Λέμε τώρα ότι έχεις μαστόρια μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι τις τσακώνει. Να! Είχε και μπάρμπας που λες γάμο. Δεν ξέρω τι, τον τσάκωσε, τον άκουγε όλο το χωριό. Όχι, και μας έτσι ήταν, αλλά γιατί ρε παιδί μου αυτό δεν σε ενδιαφέρει σε ένα ρε άντρα που φτιάνουν το σπίτι και γίνεται καλύτερο, γιατί έχεις νεύρα. Μάλλον επειδή ξοδεύουν, επειδή φεύγουν τα λεφτά από τζόπα, εντάξει, αλλά δεν γίνεται και να τα φύγουμε να γκρεμιστούν όλα. Θέλουν και να μην χαλάσει κάτι, εντάξει, θα τα αλλάξει λίγο το κάμψ πιο όμορφο. Εντάξει, και είναι και μαστόρια που λέει, που είναι πολύ καλά μαστόρια. Έρχονται, σε φτιάνουν τη δουλειά καλά, καθαρά. Γιατί σε ένα Γιώργο που φτιάνει τη δουλειά από τις λίγες, που περνά τις γυψοσανίδες, μα πώς φτιάνεις. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο, συγχαρητήρια παιδί. Και που λες, και οι καθαρές λες, και μόλις τελειώσουν όλα είναι τα σπασογμένα, εσύ είναι ρε άντρα, γιατί σε τσακών τα νεύρα, δεν σε ρωτώ. Δηλαδή τι πρέπει να έχω το ίδιο το χρώμα, δεν θέλω εγώ το ίδιο. Εγώ θέλω το κάμω βυσσινή, θέλω το κάμω καφέ. Τι όλο μπέζα το έχω. Θέλω να αλλάξω πλακάκια ή μπορεί να με χάλασε κάτι και να πρέπει να το φτιάξω. Δηλαδή τι πρέπει εσύ να έχεις νεύρα. Α, δεν γίνεται. Πρέπει να σμαζώνουμε το σπίτι, να αλλάζουμε γιατί είμαστε κι εμείς καλύτερα και να γίνονται όλα όπως χρειάζεται. Όχι νεύρα, δεν φτιάνουμε, δεν τσακώνουμε έστι.